Είναι η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση του κόμματος το 2024 στην Πάτρα. Μια χρονιά το 24 που προβλέπεται γεμάτη προβλήματα και προκλήσεις. Το 2023 κληροδότησε τεράστια οικονομικά προβλήματα στο λαό, με κυρίαρχο την ακρίβεια, που σαν βραχνάς στραγγαλίζει τα λαϊκά νοικοκυριά. Μας κληροδότησε τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανάμεσα σε άλλους πολλούς μικρούς τοπικούς πολέμους που καν ούτε αναφέρονται στα ΜΜΕ, με τις τεράστιες πτώσεις που έχει αυτός ο πόλεμος σε όλο τον κόσμο. Και τέλος, μας άφησε παρακαταθήκη τον πόλεμο της Παλαιστίνης, ας το πούμε καλύτερα, τη σφαγή της Παλαιστίνης, που δυστυχώς συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Σε όλους αυτούς τους πολέμους, είναι πολύ σοβαρή και επικίνδυνη για το λαό μας η εμπλοκή της Ελλάδος. Μια εμπλοκή στην οποία μας έχουν σύρει όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ όμως έχει τεράστια ιστορική ευθύνη απέναντι στο λαό για την υπογραφή της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας, την επέκταση των βάσεων, την υπογραφή της Νατοϊκής Συμφωνίας των Πρεσπών. Βέβαια, το 2023 χαρακτηρίστηκε από μεγάλες λαϊκές και εργατικές κινητοποίησεις, από την νίκη της πασπουδαστικής φοιτητικές εκλογές και δύο εκλογικές αναμετρήσεις, από τις οποίες το Κομμουνιστικό Κόμμα βγήκε σημαντικά ενισχυμένο. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε μετά από ακούραστη καθημερινή συστηματική δουλειά μέσα στην εργατική τάξη, στην νεολαία και το λαό. Έτσι, χιλιάδες πολίτες στήριξαν τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης, επιβραβεύοντας και με αυτόν τον τρόπο τη συνεπή πολιτική τους. Το ΚΚΕ είναι ο μοναδικός εγγυητής των λαϊκών αγώνων και ο μοναδικός εγγυητής της μεγάλης ανατροπής. Γι' αυτό και η εκλογική ενίσχυσή του, καθώς και η ανάδειξη της Λαϊκής Συσπήρωσης ξανά στη Δημοτική Αρχή της Πάτρας, μπορούν και πρέπει να μεταγγιστούν ως δύναμη στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες. Οι δεκάδες οργανώσεις της αριστεράς που υπήρχαν μέχρι πρότινος, σήμερα φιλορροούν, αφήνοντας μετέωρους εκατοντάδες αγωνιστές που κινδυνεύουν να παροπλιστούν. Το ίδιο πρόβλημα και σε μεγαλύτερο μέγεθος αντιμετωπίζουν χιλιάδες μέλη και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, που μετά το δεύτερο σοκ που έχουν υποστεί βρίσκονται σε πλήρη σύγχυση. Η ιδεολογική και πολιτική διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, η σύψη αυτή, δεν είναι τωρινή, έρχεται από πολύ παλιά και ήταν βέβαιο ότι θα οδηγούσε σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Κάνουμε έκκληση λοιπόν σε όλους αυτούς τους αγνούς αγωνιστές να συμπορευτούν με το κόμμα της εργατικής τάξης, το ΚΚΕ, να μην την πατήσουν άλλη μια φορά στρεφόμενοι σε δύο νέα σχήματα που είναι φτιαγμένα με τα γνωστά παλιά υλικά. Αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά. Οι εκκλήσεις όμως δεν αρκούν. Θα πρέπει όλον αυτόν τον κόσμο με κάποιο τρόπο να τον προσεγγίσουμε, να τον πείσουμε ότι η αποτυχία της σοσιαλδημοκρατίας σε καμιά περίπτωση δεν λογίζεται ως αποτυχία της μαρξιστικής ιδεολογίας που υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων που παλεύει με προοπτική τη συνολική τους και τελεσίδικη απελευθέρωση. Να εξηγήσουμε ότι η αναγνώριση του λάθους είναι προτέρημα του αριστερού, του αγωνιστή, του επαναστάτη. Ότι η συμπόρευση με το ΚΚΕ θα τους δώσει τη δυνατότητα να βοηθήσουν το λαό μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Αυτό το χρωστούν στο λαό, αλλά και στον εαυτό τους.